Ένοχο για ανθρωποκτονία από αμέλεια σε βάρο του 18χρονου Μανώλη Γερομαρκάκη, αλλά και για την κατηγορία τη σωματική βλάβη από αμέλεια, κρίθηκε ο αστυνομικό οδηγό του περιπολικού τη τροχέα Βόρειο Δικού Άξονα, που ενεπλάκησε τροχέο τον Νικηθιανό το 2013. Και η οικογένεια, αλλά και η πλευρά τη πολιτική αγωγή αισθανόμαστε μεγάλη δικαίωση με την απόφαση αυτή, καθότι, όπω έχουμε επανειλημμένω δηλώσει, υπήρξε τεράστια προσπάθεια συγκάλυψη των γεγονότων από την πλευρά τη αστυνομία σε σχέση με όλα τα στοιχεία που έχουν επακολουθήσει τα γεγονότα και γι' αυτό άλλωστε έχουν παραπεμφθεί και οι αστυνομικοί όλοι για τα αδικήματα της παράβασης καθήκοντος υπόθαλψης εγκληματία αλλά και έμνε ψευδορκίας. Προσπάθειες που έχουμε κάνει για την ενιαία εκδίκαση της υπόθεσης λήφθηκε απόφαση ότι θα διαχωριστεί. Ε, εγώ αυτό δεν μπόρεσα να το κατανοήσω και δεν μπορώ να το κατανοήσω. Πιστεύω να είναι για το καλό τη υπόθεση και να λάμψει η αλήθεια. Το δικαστήριο δικαίωσε έτσι την πολύχρονη μάχη τη οικογένεια του άτυχου νεαρού που αναζητούσε απαντήσει. Ε, τον έκρινε ένοχο χωρί την αναγνώριση ελαφρυντικών ε, και δέχτηκε στην απόφασή του ότι υπήρξε ταυτόχρονη τριπλή εμπλοκή του γέροντα ο οποίος διέβαινε πεζός από το νικηθιανό προς τον οικισμό της Νεάπολης, ε, του περιπολικού το οποίο έκανε αποφευκτικό ελιγμό ...την νύχτα για να μην τον χτυπήσει και του ε, δικύκλου με το ποδηλάτου το οποίο οδηγούσε ο Γερομαγκάρης Σεμμουνουήλ. Το πλημελιωδική νεα Νεαπόλεος έκρινε πως αν και δεν υπήρξε σύγκρουση του περιπολικού με τη μηχανή που οδηγούσε ο 18χρονος... ...υπάρχει υπετιότητα και ευθύνη από τον οδηγό του περιπολικού. Θεωρώντας ότι με ελιγμό που έκανε ο αστυνομικός για να αποφύγει ηλικιωμένο εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κλείνοντας το δρόμο με συνέπεια ο 18χρονος Νέφνη Διαστή να χάσει τον έλεγχο και να πέσει πάνω στο δέντρο. Ε, παρά τον αποφευκτικό ελιγμό το δικαστήριο δέχτηκε ότι υπήρξε και σύγκρουση με τον πεζό αλλά έχοντας αποκλείσει το ρεύμα πορείας του αντιθέτως, ε, το αντιθέτως διαρχόμενου δικύκλου ο οδηγός του μοτοποδηλάτου δεν είχε περιθώρια αποφυγής οπότε εξετράπη της πορείας του και αναγκάστηκε να πέσει επί του οδοστρώματο και ουσιαστικά από την το πτώση του να προκληθεί και ο θανατό του. Σύμφωνα με το σκεπτικό τη απόφαση, καταλητικό ρόλο στη μοιραία εξέλιξη του τροχαίου έπαιξε το γεγονό ότι ο άτυχο νεαρό δεν φορούσε προστατευτικό κράνο. Νωρίτερα, η εισαγγελέα είχε προτείνει ποινή δύο ετών για την ανθρωποκτονία από αμέλεια και επτά μήνε για τη σωματική βλάβη. Ωστόσο, συνολικά στον αστυνομικό οδηγό του περιπολικού επιβλήθηκε ποινή φυλάκιση έξι μηνών και δεκαπέντε ημερών.